τα υποκείμενα αυτά άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Τα περίμενα νωρίτερα. Αλλά έκανα λάθος όμως και στο μήνυμα που έστειλαν και στο πρόσωπο. Εγώ δεν πρόκειται να συμβαστώ, δεν πρόκειται να υποχωρήσω, δεν πρόκειται να υποταχθώ. Θα κάνω το καθήκον μου με αίσθημα ευθύνης, έτσι όπως είχα την εντολή παλιότερα ως βουλευτής και τώρα ως γραμματέας διαφάνειας. Να καταλάβουν ότι αυτός ο τόπος θα σταθεί όρθιος και πρέπει να συμβάλλουν όλοι να παταχθούν τα κυκλώματα διαφθοράς και διαπλοκής που οδήγησαν την πατρίδα μας στην πρεοκοπία και στην εθνική ταπείνωση. Κύριε Υπουργέ, φυλάσσετε το γραφείο σας? Όχι, δεν φυλάζω, ούτε το γραφείο μου φυλάσσετε, ούτε εγώ φυλάσσομαι, ούτε πρόκειται να φυλαχθεί, ούτε εγώ να φυλαχθώ. Δεν φοβάμαι κανέναν, δεν έχω πρόβλημα υπαρξιακό, περπατάω μόνος μου, περπατάω όρθιος και δεν πρόκειται να φοβηθώ και να λυγίσω. Εντάξει, οι υποθέσεις που έχω αναφέρει και έχω δημοσιοποιήσει ήταν πάρα πολλές. Η τελευταία ήταν χθες για τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια της τάξης των 2 δις ευρώ που χάνει η οικονομία της χώρας μας κάθε χρόνο. Υπάρχουν τα πετρέλαια στις ενοπλές δυνάμεις τα νοθευμένα που ακόμα δεν βρέθηκε κανένας ένοχος για τη διακίνηση των νοθευμένων καυσίμων, για την λαθρέα διακίνηση των καυσίμων και για άλλα, για τις offshore εταιρείες κτλ. Εγώ όμως από τον Αντώνη Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, είχα την εντολή και την έχω να είμαι απέναντι στα διαπλεκόμενα και θα συνεχίσω να είμαι. Κύριε Υπουργέ, είχαμε άλλες δύο επιθέσεις παρόμοιες στα ξημερώματα. Υπάρχει διασύνδεση, εκτιμάται, με την δική σας? Δεν ξέρω ποιες είναι. Άλλη μία σε ένα κτίριο του ΠΕΧΟΔΕ και άλλη μία στο κτίριο του ΙΟΒΕ. Στο ΕΣΠΑ ήταν. Υπάρχει κάποια σύνδεση, πιστεύετε? Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει καμία. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως, κύριε Υπουργέ, εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι πρόκειται για άτομα της νύχτας? Όχι. Τσιλιαδόροι των διαπλεκομένων και της διαφθοράς. Ούτε λίστα, ούτε καταστάσεις γενικότερα. Ήμουνα και είμαι απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία λιμένονται το δημόσιο πλούτο. Και αν είναι από πίσω κάποιες ενεργικές ομάδες ή κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να συμβαίνει με αυτό? Ας το ψάξουν οι υπηρεσίες να το βρουν. Εγώ πρέπει να πω αυτό το οποίο πιστεύω, αυτό το οποίο εκτιμώ και μιλάω πάντα με το θάρρος της νόμης. Μακάρι να μην είναι έτσι. Πάντως θέλω να πω ακόμη ότι αυτό το μήνυμα που έστειλαν, αυτή την πράξη που έκαναν, επιβεβαίωσαν ότι κάνω καλά τη δουλειά μου.